Καλησπέρα σε όλους, Elite Channel εδώ και αυτό είναι ένα special Q&A βίντεο για τα 300 subs που πατήσαμε. Το ξέρω ότι έπρεπε να έχει βγει στα 250, αλλά επειδή δεν είχα πολλές ερωτήσεις και δεν θα έβγαινε τίποτα, αποφάσισα να βγει στα 300, μια και καλή. Και ναι, εύχομαι να σας αρέσει. Πήρε αρκετή ώρα να το φτιάξω και επίσης το skin το φτιάξα μόνο για σήμερα. Συνήθως χρησιμοποιώ το Steve skin, άρα δεν είναι πολύ ωραίο και το ξέρω, αλλά εντάξει. Πάμε λοιπόν να δούμε. Η πρώτη ερώτηση έρχεται και λέει: πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το YouTube? Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ να φτιάχνω βίντεο και γενικά να ασχολούμαι με τέτοια πράγματα, δηλαδή ψηφιακή δημιουργία, και είπα αφού το κάνω που το κάνω, κάποια να τα ανεβάζω, ξέρω εγώ, για την πλάκα μου, δεν περιμένω κάτι. Η δεύτερη ερώτηση λέει: πώς κατάφερες και έφτασες έως εδώ μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα? Δεν θεωρώ ότι είναι λίγο χρονικό διάστημα, ειδικά μας σκεφτούμε ότι υπάρχουν άλλα κανάλια που ξεκινήσανε μετά από μένα και αυτή τη στιγμή έχουν 50 και 100.000 subs. Αλλά πιστεύω ότι πήγε αρκετά καλά, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο. Δεν ξέρω τι να πω. Για μένα ήταν λίγο χρονικό διάστημα σε σχέση με παλιότερα κανάλια. Άρα ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Ευχαριστώ. Εσείς με πήγατε μέχρι εδώ, όχι εγώ. Η επόμενη ερώτηση λέει: τι θα γίνει με το Icecraft και το κάθε αρχή και πιο τυχερή? Αυτές, για όποιον δεν ξέρει, ήταν δύο παλιές σειρές που είχα πει ότι θα κάνω και είχα βγάλει και ένα βίντεο για την κάθε μία. Δεν ξέρω. Έχω αυτή τη σειρά, το Eldcraft, και ψιλοβαριέμαι να ασχοληθώ με τις άλλες. Η επόμενη ερώτηση λέει: σκέφτεσαι να κάνεις καμιά νέα σειρά και αν ναι, τι? Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω κάποια νέα σειρά και τώρα που όπου να είναι θα έρθει κάτι καινούριο στο κανάλι, θα έχω σίγουρα και καινούρια διαφορετικά βίντεο από αυτά τώρα. Θα δείτε. Ωραία, και εδώ αυτός λέει: γιατί δεν κάνεις face reveal? Δεν ξέρω. Νομίζω καλά είναι και έτσι. Δεν αισθάνομαι βολικά να έχω και facecam από δίπλα. Αν κάποτε, ξέρω εγώ, θελήσω, εντάξει. Δεν είναι ότι έχω θέμα τόσο πολύ να δημοσιεύσω κάποια φωτογραφία μου ή κάποιο βίντεό μου, απλά πιστεύω δεν είναι ωραίο και δεν έχω και κάποια κάμερα γι' αυτό, άρα ναι, δεν μπορώ κιόλας. Ωραία, ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Μ' αρέσουν πολλά, δεν ξέρω. Το αγαπημένο μου είναι το Gimme Gimme τον Άμπα. Άρχισες να ασχολείσαι με το YouTube? Το 2016, αν δεν κάνω λάθος, αλλά ποτέ μέχρι τώρα δεν είχα κάποιο σταθερό content, κάποιο πρόγραμμα και να βγάζω, ξέρω εγώ, ένα βίντεο ανά εβδομάδα κτλ. Ανέβαζα ένα βίντεο το μήνα και αν, και απλά μετά από 3-4 βίντεο απλά σταματούσε το κανάλι γιατί βαριόμουν να συνεχίσω. Γιατί δεν βγήκε το 250 Q&A, γιατί δεν βγήκε Q&A για τα 250? Πήγαινα στην αρχή και δες, βασικά δεν είχα και ερωτήσει, άρα ναι, δεν πρόλαβα κιόλας και ναι, αυτό. Τι βίντεο ανεβάζεις? Λίγο απ' όλα, δεν ξέρω, ό,τι μου φανεί ωραίο. Και πολλές ιδέες τις παίρνω από το Instagram που μου λένε διάφοροι, ξέρω εγώ, ανακοινώνω κάποια βίντεο που σκέφτομαι να κάνω και μου λένε, και ρωτάω αν θέλουν ή όχι και μου λένε. Άρα το Instagram θα βάλω link στην περιγραφή και θα βάλω λογικά κάπου εδώ και ένα sticker
για το πώς λέγεται. Πήγαινε, κάνε ένα follow για να μην χάσεις τίποτα και να ενημερώνεσαι πρώτος για όλα και να ψηφίζεις για το τι βίντεο θες να έρχεται. Επίσης, έχω και ένα Twitch. Εκεί κάνω κάποια lives, που και που. Άμα θες να με δεις live καμιά φορά, πήγαινε κάνε και εκεί ένα follow. Link θα υπάρχει και γι' αυτό κάτω στο description. Και ναι, και σκέφτομαι να κάνω και τρόβο, γιατί το Twitch ψιλοπεθαίνει. Αλλά ακόμα δεν ξέρω, θα δούμε. Και πιστεύω κάπου εδώ θα τελειώσω αυτό το βίντεο. Αλλά πριν τελειώσει, πάμε για την τελευταία ερώτηση. Πώς βγήκε το Null? Null είναι ένα παρατσούκλι, ας πούμε, που μου είχε βγει όταν είχα κάνει μια βλακία παλιά με το κανάλι και είχα βάλει μια δεύτερη γλώσσα, γερμανικά. Και επειδή δεν ήξερα τι γίνεται και ότι πρέπει να γράψεις όνομα προαιρετικά στα γερμανικά και περιγραφή και τα λοιπά, απλά το άφησα όπως είναι και έδειχνε όταν ήταν, έδειχνε null και έμεινε και μ' αρέσει. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και που μείνατε μέχρι εδώ. Ευχαριστώ και που φτάσαμε στα 300 subs, πάρα πολύ καθέναν από εσάς. Εύχομαι να σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like και ένα subscribe. Και εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Άντιο σας.